Στο πεδίο τη οικονομία δεν έχουν τέλο οι αυξήσει επιτοκίων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα οι κεντρικοί τραπεζίτε τη Ευρωζώνη αποφάσισαν μία ακόμη αύξηση. Και το θέμα είναι, Γιάννη Φώσκολε. Καλησπέρα τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και στο έξι. Καλησπέρα, Ματίνα. Δεν μα τα είπε πολύ καλά σήμερα η Κριστή Λαγκάρτ. Εμεί περιμέναμε ότι θα έχουμε μία, ένα τέλο, ένα σύντομο τέλο στον κύκλο τη αύξηση των επιτοκίων. Φαίνεται όμω ότι τώρα πλέον κανεί δεν μπορεί να στοιχηματίσει ότι από το φθινόπωρο δεν θα έχουμε και νέε αυξήσει. Να πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία νέα αύξηση, όπω είχε προεξοφληθεί, κατά 25 μονάδε βάση. Έτσι το βασικό επιτόκιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήγε στο 3,5%. Η Κριστή Λαγκάρτ σήμερα μα είπε ότι εκτό Συγκλονιστικού απρόπτου θα πρέπει να περιμένουμε μια νέα ακόμη αύξηση τον Ιούλιο, στις 15 Ιουλίου, κατά 25 μονάδες βάσης, το πιθανότερο είναι έτσι, ώστε το βασικό επιτόκιο να πάει στο 3,75%. Αυτό λίγο πολύ το περιμέναμε. Θα σταματήσουμε όμως εκεί. Φαίνεται πω όχι. Η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα άφησε σήμερα ορθά ανοιχτό παράθυρο να έχουμε νέε αυξήσει επιτοκίων από το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, οι πιθανότητε έχουν αυξηθεί, είπαν οι αναλυτέ στο Bloomberg, 80%. Να έχουμε μια νέα αύξηση από το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε το επιτόκιο να φτάσει στο 4%. Μια νέα αύξηση κατά 25 μονάδε βάση. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Διότι ο πληθωρισμό είναι επίμονο, είπε η κυρία Λαγκάρτ. Και μάλιστα οι κεντρικοί τραπεζίτε αύξησαν τι προβλέψει του για το πώ θα κινηθεί ο πληθωρισμό τα επόμενα χρόνια. 3% πληθωρισμό προβλέπουν για το 2024 και 2,2% για το 2025. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παραμείνουμε με ακριβά επιτόκια για δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2025, για να πέσει ο πληθωρισμό. Και ποιοι είναι οι βασικοί μοχλοί οι οποίοι συντηρούν ψηλά τον πληθωρισμό. Είχαμε καμπανάκια σήμερα από την Κριστίν Λαγκάρτ. Προσοχή στι αυξήσει μισθών. Για πρώτη φορά, η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με τόση έμφαση περιέγραψε τι αυξήσει των μισθών ω ένα από του βασικού μοχλού. Που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό και είπε προσοχή, όχι πολύ μεγάλε αυξήσει μισθών, γιατί θα δούμε συντήρηση του πληθωρισμού. και αποσύρτε τώρα τα μέτρα στήριξη αυτό προ τι κυβερνήσει πάει που βάλετε για την ενεργειακή κρίση Ματίνα. Μάλιστα, Γιάννη Φώσκολε, σε ευχαριστούμε πολύ.